Αγαπητοί συνάδελφοι και συνάδελφοι, σύμμαχοι των εργαζομένων, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, χωρίς σας ευχαριστούμε που σήμερα στην πρώτη απάντηση των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, στην παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιούμε, είστε παρόν και συμπαραστέλλετε. Το επόμενο βήμα είναι η μεγάλη πλατιά ανοιχτή σύσκεψη που έχει πάρει τα χαρακτηριστικά παλαϊκού συναντηλίου από τις σημαντικές που έχουν δηλώσει στις 13 του μήνα, την Κυριακή, 10:30 στη καρδιά της ΛΑΡΚΟ, στο εργοστάσιο της Λάρινας, εκεί που έχουμε τους περισσότερους μετρούς και εκεί θα αποφασίσουμε και θα ανακοινώσουμε τα επόμενα βήματα την κλιμάκωση του αγώνα. Την κλιμάκωση του αγώνα ενάντια σε αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η ΛΑΡΚΟ είναι η μοναδική βιομηχανία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας στο υπέδαφος είναι η μοναδική που έχει γέλιο και κουβάτιο. Όλες οι κυβερνήσεις την απαξίωσαν για να έρθει τώρα να την αρπάξει σαν όνειρο φρούτο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτά τα δύο χρόνια να την υπεραπαξιώσει, να σακατέψει δικαιώματα, να γκρεμίσει μεταλλεία και εργοστάσιο και τελικά να μας ανακοινώσει ότι μας πετάει μετά από δύο γενιές, είμαστε η τρίτη γενιά εργαζομένων, στον δρόμο και από τα σπίτια μας, σαν συμβαίνει το μονόπλευρο. Ήρθαμε εδώ για να δηλώσουμε ότι δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Από μικρά παιδιά είτε κόψαμε το σχολείο, είτε μορφωθήκαμε, μάθαμε το κόμμα να το κάνουμε ατσάλι. Και αυτό δεσμευόμαστε να είναι σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ήρθαμε εδώ γιατί θέλουμε τη δουλειά μας. Θέλουμε τα σπίτια μας, θέλουμε να ζήσουμε στα χωριά μας, θέλουμε την αξιοπρέπεια, να μεγαλώσουμε με αξιοπρέπεια τα παιδιά μας και να τα καταφέρουμε. Έχουμε πάρει τη σκητάλη από βετεράνους της ταξικής πάλης στην ΛΑΡΚΟ, έχουμε μεγαλώσει από μικρά παιδιά στους αγώνες. Η ΛΑΡΚΟ είναι αληθή από τους αγώνες των εργαζομένων και θα παραμείνει ανοιχτή με τους αγώνες των εργαζομένων. Μας βλέπετε, είμαστε όλοι μια γροθιά, μπορεί σε συνέδρια, σε γενικές συνελεύσεις, στην πολιτική ζωή να έχουμε τρομερές αντιπαραθέσεις, αλλά είμαστε εργάτες, παιδιά εργατών, γονείς εργατών και θα τους κερδίσουμε. Σας ευχαριστούμε.